Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Επειδή πολλές από εσάς μου το ζητήσατε, αποφάσισα λοιπόν στο σημερινό βίντεο να σας δείξω κάποιες από τις αγαπημένες μου παλέτες μακιγιάζ. Και στο τέλος θα έχουμε και σούπερ διαγωνισμό. Και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξω και οικονομικές αλλά και high-end παλέτες. Λοιπόν, μία από τις αγαπημένες μου οικονομικές παλέτες είναι αυτή εδώ, η The Nudes από την Maybelline, η οποία έχει καφέ, nude, γίνες αποχρώσεις. Οι περισσότερες από αυτές είναι matte, αλλά έχει και κάποιες perlé. Έχουν φανταστική απόδοση και είναι ιδανικές για ένα φυσικό, αλλά και για πιο έντονο μακιγιάζ, για ένα look γραφείου ή για όσες δεν αγαπάνε τις έντονες αποχρώσεις. Και τι άλλο να δείξω, θα συνεχίσω με δύο αγαπημένες παλέτες. Είναι από την Clinique Color Fix, είναι αυτές εδώ. Λοιπόν, η πρώτη είναι Cream Blast και Palette Bronzer, δηλαδή έχει κρεμό, είναι όλες σε κρεμώδη μορφή, αν ανοίξει και ποτέ, δεν ανοίγει, θα σπάσω τον ήχο μου πραγματικά. Και ναι, επιτέλους άνοιξε. Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή εδώ, η οποία έχει σε κρεμώδη μορφή bronzer για να κάνετε κοψίματα, φωτοσκιάσεις, contouring, είτε nose contouring είτε τις φωτοσκιάσεις σας εδώ, και έχει και κρεμώδη rouge, η οποία έχουν πάρα πολύ ωραία απόδοση και είναι και πάρα πολύ οικονομική, κοστίζει περίπου στα 10 ευρώ. Και η δεύτερη είναι αυτή εδώ, επίσης από το Color Fix, και αυτή κοντά στα 10 ευρώ, της έχω φέρει και τις δύο από το χαρμάνι, αλλά σίγουρα μπορείτε να τις βρείτε και σε κάποιο site. Είναι 8 αποχρώσεις από ρούς. Είναι φανταστική, έχουν τέλεια απόδοση και αξίζει πραγματικά να τη δοκιμάσετε. Και θα περάσουμε τώρα στα highlighter. Μία από τις αγαπημένες μου παλέτες highlighter που δοκίμασα πέρυσι και συνεχίζω φυσικά να τη χρησιμοποιώ είναι αυτή εδώ από W7, η οποία έχει 4 αποχρώσεις και για highlighter για strobing αλλά και για φωτοσκίαση. Έχουν τρομερή απόδοση και είναι και πάρα πολύ οικονομική. Φυσικά μπορείτε τις συγκεκριμένες να τις χρησιμοποιήσετε και αυτές και σαν σκιές. Και μία άλλη πρόσφατη αγορά που έκανα από highlighter, δεν την έχω δοκιμάσει όμως πολλές φορές ακόμα, για να σας πω τη γνώμη μου, σίγουρα θα σας τη δείξω ξανά και σε νέο βίντεο, είναι αυτή εδώ από την Revolution, η οποία Makeup Revolution London, η οποία λέει Ultra Strobe Balm Palette. Είναι highlighter σε balm σε κρεμώδη μορφή. Θέλω να σας κάνω και ένα swatch εδώ για να το δείτε στο χέρι μου. Ελπίζω να γράφει, να φαίνεται δηλαδή, εδώ. Αλλά και από αυτή εδώ την πρώτη. Ναι, γράφουν πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε εδώ στο φακό στην κάμερα. Είναι εξαιρετική. Σίγουρα τη συγκεκριμένη θα σας τη δείξω και σε επόμενο βίντεο μακιγιάζ. Γιατί δείτε και πώς την φοράω. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τις high-end παλέτες. Μία από τις αγαπημένες μου που ξεχώρισα πέρυσι είναι αυτή εδώ, από τη Smashbox, η Unblush Eye Palette. Έχει 8 υπέροχες αποχρώσεις, οι περισσότερες από αυτές είναι θερμές, έχουν τέλεια απόδοση και μπορείτε να κάνετε και ένα φυσικό έτσι πιο μπρόνζο μακιγιάζ, αλλά και ένα πιο σοφιστικέ. Και η τιμή της είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 22 ευρώ. Πραγματικά τα αξίζει. Μια άλλη αγαπημένη παλέτα μακιγιάζ που χρησιμοποιώ εδώ και 2 χρόνια είναι αυτή εδώ από την Too Faced, η Chocolate Bar. Φυσικά οι περισσότερες από εσάς την γνωρίζετε και σίγουρα θα την έχετε δει και σε πολλά μακιγιάζ, όχι μόνο δικά μου, αλλά και από άλλες YouTubers. Είναι αυτή εδώ. Είναι ιδανική για οποιοδήποτε μακιγιάζ, είτε θέλεις φυσικό, είτε θέλεις ένα σοφιστικέ, είτε για ακόμα ένα πιο έντονο μακιγιάζ. Εγώ προσωπικά τη χρησιμοποιώ πολύ σε ελφικά μακιγιάζ, γιατί έχουν τέλεια απόδοση. Σούπερ! Επίσης φανταστική παλέτα είναι αυτή εδώ από Morphe, η 350, σίγουρα και αυτή θα την έχετε ξαναδεί. Έχει υπέροχες αποχρώσεις, nude, γίνες, ζεστές αποχρώσεις, κάποιες από αυτές είναι matte, κάποιες είναι perlé και κάποιες είναι με shimmer. Και πραγματικά πολύ ωραία έντονη απόδοση. Αξίζει πραγματικά τα χρήματά της. Και εντάξει, τώρα εδώ τι να πούμε. Huda Beauty. Τι να πω. Για τις αποχρώσεις, για την απόδοση, είναι υπέροχες, έντονες αποχρώσεις, γράφουν τέλεια και μπορούν να κάνεις οποιοδήποτε γκλάμ μακιγιάζ θελήσεις. Να θέλεις ένα ακόμα πιο έντονο αποτέλεσμα, φυσικά και μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις με πιο βρεγμένο πινέλι. Huda Beauty.
Μία πρόσφατη αγορά που την έχω ήδη αγαπήσει είναι αυτή εδώ, από Juvia's Place, Saharan by Juvia's. Έχει φανταστικές αποχρώσεις, και ματ αλλά και περλέ, και πραγματικά έχουν από την πιο τέλεια απόδοση που έχω δει ποτέ σε παλέτα. Πάρα πολύ pigmented. Αξίζει πραγματικά τα χρήματά της και αυτή η παλέτα. Και για το τέλος, μία παλέτα, η οποία επίσης είναι από τις αγαπημένες μου και έχω κάνει σήμερα και το μακιγιάζ μου, είναι από Urban Decay η Heat. Εντάξει, νομίζω ότι η Urban Decay σε αυτή την παλέτα πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Είναι φανταστική, έχει υπέροχες, ζεστές, θερμές αποχρώσεις και γράφουμε τέλεια. Αξίζει φυσικά να τη δοκιμάσετε. Α, και μην το ξεχάσω, γιατί πάντα με ρωτάτε ποιο κραγιόν φοράω. Σήμερα φοράω επίσης κάτι καινούργιο που έχω αγοράσει δηλαδή πρόσφατα. Είναι αυτό εδώ από τα Sephora, τα Lip Stain, το νούμερο 21. Και πολύ, πολύ σταθερά, αλλά και χωρίς να δηλωτώνω τα χείλη. Και τι να έχει άραγε μέσα αυτή εδώ η τσάντα από Sephora, μα φυσικά τα καλύτερα για τις καλύτερες, για εσάς. Λοιπόν, για να δούμε. Αγόρασα δύο αγαπημένα προϊόντα, όχι για εμένα, αλλά για εσάς, με πολύ πολύ αγάπη. Και δεν είναι άλλα από την Kat Von D. Είναι το Tattoo Liner, το οποίο το γνωρίζετε ότι έχει εξαιρετική απόδοση, και η Alchemist Holographic Palette, η οποία είναι από τις καλύτερες παλέτες highlighter που έχω δοκιμάσει. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε φυσικά και για σκιά, σαν highlighter εννοείται, αλλά και ένα μυστικό που έχω να σας δώσω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tattoo Liner και μόλις στεγνώσει από πάνω την Holographic Palette για να αλλάξει και απόχρωση το liner σας. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μία εβδομάδα από τις 26 Φεβρουαρίου έως και τις 5 Μαρτίου και θα σας τα έχω όλα γράψει κάτω από στο κουτί της περιγραφής αναλυτικά. Η όρη του διαγωνισμού είναι πρώτον να έχετε κάνει εγγραφή, subscribe στο κανάλι μου, δεύτερον like στο βίντεο αυτό, τρίτον να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου στο Instagram, το link θα το βρείτε επίσης στο κουτί της περιγραφής, και τέταρτον να μου γράψετε κάτω στα σχόλια συμμετέχω για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και αυτό ήταν το σημερινό μου βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου για να με παρακολουθείτε, καθώς να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου σε Facebook αλλά και σε Instagram, γιατί εκεί ανεβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ανεβαίνουν ποτέ εδώ στο YouTube. Έως το επόμενο βίντεο, να περνάτε τέλεια και φιλιά πολλά!